Από την πρώτη στιγμή πολλοί εργάτες και πολλά συνδικάτα επιβεβαιώνουμε αυτό που εδώ και δεκαετίες εκφράζουμε. Με κάθε τρόπο τη ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, τη στήριξη του λαού της Παλαιστίνης. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι παρόμοιο στη σύγχρονη ιστορία, όπως ο βίος εκτοπισμός και η γενοκτονία που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ σήμερα στο Παλαιστινιακό λαό. Διωγμένοι από τα σπίτια τους, κυνηγημένοι και δολοφονημένοι, η Παλαιστίνη είναι το ζωντανό παράδειγμα και σύμβολο του μεγαλύτερου εγκλήματος της εποχής μας. Σαν σήμερα είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Auschwitz από το κόκκινο στρατό και της αποκάλυψης της φρίκης των Ναζί. Σήμερα παλεύουμε για να μπει τέλος στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Τώρα πρέπει με κάθε τρόπο και παντού να εκφραστεί η εναντίωσή μας στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση στο κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Τώρα πρέπει να σταματήσει η σφαγή στην Παλαιστίνη, η γενοκτονία του λαού της. Ήδη 24.000 έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 60.000 είναι οι τραυματίες. Κανείς εφησυχασμός να σταματήσει τώρα η ελληνική εμπλοκή. Από φασιστική πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης θα δοθεί όταν οι εργαζόμενοι σδουθούν, ξεσκεπάσουν και πολεμήσουν τους ενόχους αυτών των άδικων πολέμων. Να παλέψουν μέσα στους χώρους δουλειάς ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό το διεθνιστικό αποτύπωμά μας θα δώσει όθηση να εκφραστεί από πολλά ακόμα συνδικάτα από όλες τις χώρες η ίδια δυναμική. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Από τη μία ο βασανισμένος λαός από το καθεστώς απαρτχάιν του Ισραήλ, με τη ζωή τους να βρίσκεται μέσα σε τύχη, σε προσφυγικούς καταβλισμούς, με την προοπτική του βίου του εκτοπισμού τους, με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ να τους εξορίσουν σε ακόμα και τεχνητό νησί στη Μεσόγειο. Από την άλλη, με την πλήρη στήριξη δεκαετιών των μεγάλων υπεριελιστικών δυνάμεων, που και σήμερα παρά τα σάλια και τα κροκοδίλια δάκρυα για τη σφαγή ακόμα και από τον ΟΗΕ, στηρίζουν το κράτος αυτό που υπηρετεί τα συμφέροντά τους και δεν διαταράσσει τα σχέδια που έχουν μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και τον έλεγχο των πλουτοπορογικών πηγών. Η κυβέρνηση έχει πολύ επιλεκτικές ευαισθησίες. Θέλει να εμφανιστεί ως σημειοφόρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν είδαμε όμως καμιά ευαισθησία για το δικαίωμα των Παλαιστινίων να μπορούν να ζουν ελεύθερα, να ερωτευτούν, να αγαπηθούν, να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους να μπορούν να παίζουν ελεύθερα στους δρόμους και να μπορούν να εξελίσσονται. Αποκλεισμούς, βία, τρομοκρατία και θάνατο είδαμε από το Ισραήλ και την ελληνική κυβέρνηση να τρέχει να συσφίγγει τους δεσμούς της με τον επριστή της ζωής των εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος πάει περίπατο ακόμα και το δικαίωμα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος. Στην ανάγκη των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν στη Γάζα, μαζεύουμε φάρμακα και βρεφικά είδη. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και πώς θα οργανωθεί αυτή η αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ακόμα και για την αγορά των F-35 και άλλους στρατιωτικούς εξοπλισμούς από τη ΣΥΠΑ. Αυτοί οι νατοικοί εξοπλισμοί θα πληρωθούν χρυσάφι από το λαό. Τα κρατικά ταμεία είναι γεμάτα για τις ανάγκες της ΣΥΠΑ και του ΝΑΤΟ και της άρχουσας τάξης, αλλά άδεια όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες. Βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση προϋποθέσεων για γενίκευση συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας το Παλαιστινιακό για να παρεμβαίνουν όλες οι περιελιστικές δυνάμεις στην περιοχή και να ξεδιπλώνεται η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ. Έτσι και η επιχείρηση φύλακας της Ευμέρειας εδραιώνει ισχυρή ναυτική δύναμη στη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς μέχρι τον κόλπο του Άντεν, με πρόσχημα την ασφάλεια της ναυσιπολογίας. Καμιά δουλειά δεν έχει έξω από τα σύνορα της χώρας κανένα ελληνικό πολεμικό πλοίο και στράτευμα. Να ακυρωθεί τώρα η αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει έρχεται να προσθεθεί στο δεύτερο ανοιχτό μέτωπο που υπάρχει στην Ουκρανία, που για τον κλάδο των αυτεργατών έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή πολλοί συνάδελφοί μας,
όλων των εθνικοτήτων να αντιμετωπίσουν τις πληγάδες των ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων. Με πολύ χαρακτηριστικά τα χτυπήματα των Χούθη στην Ερυθρά, τα χτυπήματα με πυράβλους και αδέσποτες νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα, τα αντίπεινα των Ιρανών στην κατάσχεση του ουρανικού πετρελαίου ανοιχτά της Εύβοιας και επίσης την ενδεχόμενη προετοιμασία επιβατικών πλοίων να ενταχθούν σε ένα σχεδιασμό για το βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τώρα να αναγνωριστούν οι θαλάσσιες περιοχές του Περσικού κόλπου, της Ερυθράς και της Μαύρης Θάλασσας, επόλεμες περιοχές και ο επαναπατρισμός των ναυτικών να γίνεται με έξοδα των ναυτιλιακών εταιριών. Είμαστε με τον παλαιστινιακό λαό για να σταματήσει το χέρι που δολοφονεί, για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της χώρας μας στο σφαγείο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.